προσωπικό επίπεδο, αν θυμάμαι καλά, ήταν και το πρώτο ή το δεύτερο τουλάχιστον λογοτεχνικό βιβλίο. Είναι και το βιβλίο που με καθόρισε και εμένα, με στιγμάτισε όσον αφορά στο έργο και γενικότερα, γιατί ήταν από τα πρώτα λογοτεχνικά βιβλία που όντως που διάβασα. Έλεγα στον ίδιο και νωρίτερα ότι ο τίτλος μπορεί να είναι κάπως, ή ήταν κάπως προβοκατόρικος, δηλαδή σε μια περίοδο που το σκάνδαλο του Παντοπεδίου, για παράδειγμα, ήταν στην επικαιρότητα. Πήρα το βιβλίο περιμένοντας να διαβάσω κάτι τέτοιο. Ήταν κάτι τελώς διαφορετικό και έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο και στα αναγνώσματα που είχα στη συνέχεια, όχι μόνο του Γιάννη γενικότερα. Οπότε τον ευχαριστώ και γι' αυτό, γιατί τον θεωρώ σαν πνευματικό πατέρα, αν μπορώ να το πω, οπότε είναι ιδιαίτερη η χαρά σήμερα. Δεν είμαστε όμως εδώ για να μιλήσω εγώ. Θα σας διαβάσω ένα βιογραφικό του Γιάννη. Νομίζω για κάποιους μπορεί να είναι περιττό, αλλά χρειάζεται, μπορεί να υπάρχουν κάποιοι που δεν γνωρίζουν ακριβώς το έργο και την πορεία του συγγραφέα, και αμέσως ο λόγος θα περάσει στον ίδιο. Λοιπόν, ο Γιάννης Μακρυδάκης γεννήθηκε στη Χίο και σπούδασε μαθηματικά. Το 1997 ίδρυσε το Κέντρο Χιακών Μελετών Πελινέων. Έχει εκδώσει ιστορικές αφηγήσεις, μυθιστορήματα και νουβέλες. Ανάμεσες γενικές, η δεξιά σειρματένει ξεσειρματένει όλοι, χιώτες, πρόσφυγες και στρατιώτες στη Μέση Ανατολή. Είναι βεβαίως η δεξιά τσέπη του Ράσου που είπαμε νωρίτερα, Ήλιος με δόντια, Λαγού Μαλή, η άλωση της Κωνσταντίας, το ζουμί του Πετινού, του Θεού το Μάτι, Αντί Στεφάνου, που είναι μυθιστορήματα και νουβέλες. Είναι το Όλα για Καλό, οι Βάρδιες των Πουλιών, 1,5 δευτερόλεπτο φως, τα Πόνερα της Σοφίας. Και τελευταίο, αυτές τις μέρες εκδόθηκε Γιάννη, είναι η Υποπόταμη Συντροφιάς, όλα από την Εστία. Τα βιβλία υπάρχουν κιόλας εδώ. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι βιβλία το έχουν διασκευαστεί και για το θέατρο και για τον κινηματογράφο, με ιδιαίτερη επιτυχία θα έλεγα, και είχα την τιμή να δω τους σειρματένους και σειρματένους στην Αθήνα, μια συγκλονιστική παράσταση. Πάμε λοιπόν να ξετυλίξουμε το κουβάρι αυτού του ανθρώπου και συγγραφέα, ο οποίος συνήθως συστήνεσαι ως συγγραφέας και φυσικός καλλιεργητής, σωστά.